Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν συμπεριλαμβάνεται το νοτικό λιμάνι στην ιδιωτικοποίηση του λιμένα. Η αποκρατικοποίηση, δηλαδή η παραχώρηση του λιμένα Ηρακλείου, είναι προγραμματισμένο να υλοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ήδη καταγράφονται τεράστιο ενδιαφέρον στα τρία υποπαραχώρηση λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Οικουμενίτσας. Και αναφορικά με το θέμα το οποίο μου θέσατε, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Γιάννη Πλαγιωτάκη, οι αντιδράσεις εντείνονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολίτες που ενώνουν τη φωνή τους, αγωνιζόμενοι για τη διάσωση και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όπως υποστηρίζει η Πρωτοβουλία Πολιτών για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νετικού λιμανιού, στο χαρτοφυλάκιο επικείμενο έργο του ΤΑΙΠΕΔ προγραμματίζεται να δημοσιευτεί άμεσα η προκήρυξη πώλησής του και ότι προς το παρόν δεν έχει εξαιρεθεί κανένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση του όλη. Το ιστορικό σύμβολο του Ηρακλείου, το λιμάνι του Χάνδακα, προστάτησε επί αιώνες από εχθρούς, από καιρούς, από το θόρυβο της πόλης, οικοδεσπότης των ανθρώπων του, τόπος αναψυχής, εργασίας, συνάντησης και διαφυγής, σημείο πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας, αυτή τη στιγμή είναι απλά μια αναφορά, ένα bullet σε ένα μονοσέλιδο επενδυτικό πλάνο. Διεκδικούμε την εξαίρεση του ενετικού λιμανιού του Ηρακλείου από το προσπόληση πακέτο του ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του. Μάλιστα, για το επίμαχο θέμα, συγκεντρώνονται υπογραφές από πολίτες σε ειδική πλατφόρμα για την εξαίρεση του ενετικού λιμανιού από το προσπόληση πακέτο του ΤΑΙΠΕΔ, με τις υπογραφές να ξεπερνούν τις 2.000. Είναι μια ρευστή κατάσταση. Ευχής έργων θα ήταν αν μπορούσε και το Υπουργείο Οικονομικών να κρατήσει το ενετικό λιμάνι, γιατί όντως είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του Ηρακλείου. Εμείς, αν μπορεί, είναι καλύτερα να εξαιρεθεί το ενετικό λιμάνι. Η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά του τόπου μας δεν πωλείται, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, το μήνυμα που έστειλαν πρόσφατα μέσω κινήσεως επιστολής 5 σύλλογοι και σωματεία που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εδώ το θέμα είναι να μην παραχωρηθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να τα πουλήσουμε όλα, να πουλήσουμε την ιστορία μας. Το ενετικό λιμάνι είναι η ιστορία του Ηρακλείου και του κάθε Ηρακλειώτη. Δεν παραχωρείται, τέλος. Γνωρίζαμε ότι δεν θα μπει μέσα στα συμφέροντα του επενδυτή. Όμως μάθαμε ότι δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι ανοιχτό ακόμα. Το θέμα είναι ανοιχτό. Συμφωνήσαμε και ομόφωνα όλοι θα αντιδράσουμε σε αυτό το θέμα. Αυτή η πολιτιστική κληρονομιά έξω από την αρχαιολογική της χρήση ανήκει και διαχρονικά στο Ηράκλειο ως καθημερινότητα και ανήκει στις μελλοντικές γενιές. Για το επίμαχο ζήτημα, κόκκινη γραμμή τραβά τόσο ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινάλ, Βασίλης Κεγκέρογλου, όσο και ο βουλευτής του Μέρα 25, Γιώργος Λογιάδης, οι οποίοι στηρίζουν τα αιτήματα των φορέων που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς.